ή αν γινόντουσαν εκλογές και κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Τι θα είχαμε? Θα είχαμε την εφαρμογή σκληρών αντικοινωνικών μέτρων επιπλέον. Όχι ανέρεση του μνημονίου, νέων αντικοινωνικών μέτρων. Μείωση συντάξεων, αύξηση της φορολογίας και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο του τουρισμού. Όχι. Του τουρισμού. Αυτό θα υπήρχε. Ναι. Αυτό θα υπήρχε, κύριε φίλε, είμαι ειλικρινής. Να ολοκληρώσω. Αύξηση κύριων συντάξεων δεν υπήρχε, μείωση, ούτε δεν μείωση ποτέ. Με το μηχανισμό της αυτόματης μείωσης. Θα υπήρχε. Ακούστε, άλλο για τις επικουρικές μιλάτε. Επικουρικές. Επικουρικές. Και το άλλο είναι ο νόμος Λοβέρδου για τις κύριες συντάξεις. Αυτό θα εφαρμοστεί. Σιγά σιγά. Αφήστε θα εφαρμοστεί. Λέω λοιπόν τι θα γινόταν. Δηλαδή θα υπήρχε εργασιακός νόμος, κατάργηση ουσιαστικά της λειτουργίας κλπ. Με λίγα λόγια, θα είχαμε ένα περαιτέρω βήμα, ένα νέο βήμα στον μεσαίωνα της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι μεσαίωνας, κύριε. Τώρα, ευτυχώς, με τη λαϊκή παρέμβαση και τότε και μετά, υπάρχει μια δυνατότητα, δεν είμαι βέβαιος, δυνατότητα, ένας ορίζοντας δυνατοτήτων για να αλλάξει πορεία και να βγει από την κρίση η κοινωνία μας. Χρειάζεται εθνική συνένεση, βεβαίως. Αλλά εθνική συνένεση στη βάση μιας πολιτικής. Κατά της λιτότητας. Δεν μπορεί να έχουμε στη βάση των μνημονίων και του φιλελευθερισμού. Δεν είναι μνημονίο, δεν είναι, κύριε δεν είναι ιδεολογία. Το ότι τακτοποιήσαμε το εφάπαξ και το επικουρικό για τους Έλληνες και το κάναμε δίκαιο, διαφανές. Τι το τακτοποιήσατε, το φάτσο κόψατε. Θα πάρετε εφάπαξ και επικουρικό. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Μην διαφημίζετε την κοινωνική καταστροφή, κύριε Βρούτση. Θα πάρετε αυτό που σας αναλογεί, το δίκαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θέλει να επαναφέρει οι δημόσιοι πάλι να πάρουν 70%. Το πακέτο εφάπαξ και επικουρικό και η μη εφαρμογή των μαθηματικών τύπων. Δεν μοιράζουμε λεφτά σήμερα. Εκατομμύρια ευρώ. Δεν μοιράζουμε λεφτά σήμερα. Και σήμερα ούτε με τα άλλο λέμε τώρα. Μπά. Να συνεννοούμαστε. Συνεννόηση εθνική, ναι, στη βάση μιας καθαρής όμως λαϊκής εντολής. Που είναι κατά της λιτότητας και υπέρ της ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη. Και τελειώνω. Ξέρετε, ο κύριος Γκουρία του ΟΣΑ εδώ. Και κουβεντιάσαμε για το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Όχι της εργαλειοθήκης που ήταν δουλειά του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βρούτση. Όχι. Ήταν... Με βάση τις μεταρρυθμίσεις για τη διαφθορά, για τη δημόσια διοίκηση, ναι, για τη φοροδιαφυγή, με βάση ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το πακέτο αυτό των. Αυτές είναι λίγες μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι τότε λίγες. Ποιες μεταρρυθμίσεις, κύριε Φίλιππ, δεν έχει εμφανιστεί τίποτα ακόμα. Ακούσατε τον κύριο Νικολούδη, τον ακούσατε στη Βουλή. Ήταν συνταρακτική και συγκεκριμένη η ομιλία του. Πολύ ωραία. Εγώ άκουσα την ομιλία. 3.000 Έλληνες οι οποίοι ανήκουν. Εσείς που ήσασταν κυβέρνηση, κάντε λάθος, τους πιάσατε. 7,5 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή. Για τους πιάσατε. Είμαστε δίπλα. Γιατί δεν φτιάξατε το σύστημα που αφορά τα καύσιμα. Λειτουργεί... Τα καύσιμα. Κύριε Φίλη, οργιάζει η φοροδιαφυγή στα καύσιμα. Φίλοι σας. Φίλοι σας πολιτικοί είναι μέσα εκεί. Το ξεχάσατε. Μη χαλάτε την κουβέντα. Δεν χαλάμε εγώ. Μην την υποτιμάτε την δεν την υποτιμώ. Μην μιλάω υποτιμά. Συγκεκριμένα. Όχι, όχι. Μιλάω συγκεκριμένα. Δεν είναι έτσι, κύριε Φίλη. Είναι αυτοί οι φίλοι πολιτικοί. Του ξέρουν καλύτερα. Ποιο ξέρει, κύριε Φίλη. Δεν τα ονόματα, ρε. Εμένα οι φίλοι μου είναι Σκυκλάδε. Εκείνοι οι φίλοι μου. Του κυρίου Σαμαρά που είναι. Του κυρίου Σαμαρά που είναι. Θα τα πείτε όλα αυτά, κύριε Φίλη. Έχουν υποθεί όλα. Τα έχει ξαναπεί ο κύριο Φίλη στο παρελθόν. Κύριε και κύριε μου, ευχαριστώ πολύ. Και εμεί με το λαό σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει ρήξη, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση και θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις.